Σημαντικό όφελο για τι επιχειρήσει, του επαγγελματίε και του μισθωτού φέρνει το πακέτο των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία. Ήδη έχει δεσμευθεί να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων από το 28% στο 20%, αλλά και το συντελεστή φορολόγηση μερισμάτων από το 10% στο 5%. Ανώνυμη εταιρεία που έχει ετησίω συνολικά κέρδη 2 εκατομμύρια ευρώ. Με όσα ισχύουν σήμερα, οι μέτοχοι θα λάβουν 1.296.000 ευρώ. Ύστερα από τι δεσμεύσει του κύριου Μητσοτάκη, το τελικό ποσό θα διαμορφωθεί στα 1.520.000 ευρώ και θα έχει όφελο 224.000 ευρώ. Μια μικρομεσαία επιχείρηση με ετήσια καθαρά κέρδη ύψους 250.000 ευρώ φορολογείται με 88.000 ευρώ. Εφόσον υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, η επιχείρηση θα έχει όφελος 28.000 ευρώ. Ανακούφιση προβλέπεται και για τα φυσικά πρόσωπα, καθώ σχεδιάζεται κατάργηση τη εισφορά αλληλεγγύη, καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για εισόδημα έω 10.000 ευρώ και αύξηση του αφορολογήτου ορίου 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για παράδειγμα, ένα ελεύθερο επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ σήμερα επιβαρύνεται με συνολικού φόρου ύψου 3.366 ευρώ. Αν όμως θεθεί σε ισχύ το σχέδιο του κύριου Μητσοτάκη, θα έχει μια φορολογική ελάφρυνση ύψους 1.366 ευρώ. Αν είναι μισθωτός με ένα παιδί, επιβαρύνεται με συνολικούς φόρους που φτάνουν τα 1.416 ευρώ. Με το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει φόρο εισοδήματος 1.260 ευρώ. Θα μείνουν δηλαδή στην τσέπη του 156 ευρώ περισσότερα. Την ίδια ώρα ευνοϊκό φαίνεται να είναι το πακέτο της Νέας Δημοκρατίας και για όσους έχουν ακίνητα. Η διοκτήτης διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων με αντικειμενική αξία 60.000 ευρώ στο Κερατσίνι πληρώνει ένφια 156,8 ευρώ. Με την μείωση της νέας δημοκρατίας το 2020 θα πληρώσει 133,28 ευρώ και το 2021 θα φτάσει να πληρώνει 109,76 ευρώ. Θα κερδίσει δηλαδή 47,04 ευρώ. Η διοκτήτης διαμερίσματος 120 τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ στην Αγία Παρασκευή φέτος πληρώνει ένφια 718 ευρώ. Όμω το 2020 θα πληρώσει 610,3 ευρώ και το 2021 θα δώσει 502,6 ευρώ. Θα έχει όφελος 215,4 ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν αναφέρει τα στελέχη του κόμματο, με το πακέτο των φοροελαφρύνσεων που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την αύξηση του ΑΕΠ.